ξεκινήσουμε από αυτό. Ένα σχόλιο για αυτό που έγινε στην ΚΟΚ και αυτό που ρώτησε η συνάδελφος για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Για το γεγονός το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω. Α, γιατί σας δεν ξέρω αν στο Υπουργείο ή σε εσάς συγκεκριμένα. Για να είμαι σαφής. Ο Υπουργός Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι για να γνωρίζουν παντός το επιστημό τι συμβαίνει στα σχολεία. Υπάρχει σχολική δομή, υπάρχει υπηρεσιακή δομή και υπάρχουν αρχές σε κάθε σχολείο και σε κάθε περιοχή. Άρα να μην γενικεύουμε τα ζητήματα και να μην δημιουργούμε, κατά τη γνώμη μου, από ένα περιστατικό μια αντίληψη γενικής καταστροφής. Έχουν αναλάβει. Δεν είπε κανείς κάτι. Όχι, λέω. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Με αφορμή αυτό ρώτησε δεύτερο, η Καλλιόπη για αυτό. Δεν είναι δυνατόν με κάθε μεμονωμένο περιστατικό να προτείνουμε να προλαμβάνουμε και προσωπικό. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε, και το γνωρίζουν αυτό και οι γονείς, ανακοινώσει ότι θα προσλάβουμε περίπου 1.000 ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, το λεγόμενο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του ΑΣΕΠ που ελέγχει φέτος τις αιτήσεις για τις προσλήψεις των αναπληρωτών, θα είχαν ήδη προληφθεί. Οπότε πότε το βλέπετε αυτό? Νομίζω ότι μέχρι το μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα θα το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αλλά πέρα από αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και πριν γίνω εγώ υπουργός και τώρα, δηλαδή και προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, έχει αναλάβει ένα μεγάλο έργο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικής βίας, το bullying όπως λέγεται. Περίπου 10-12.000 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν περάσει από αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε μια επιτροπή που είναι επιστημονική επιτροπή που είναι επικεφαλής η καθηγήτρια κυρία Αρτινοπούλου. Τα συμπεράσματα από την έρευνα που έχει γίνει είναι ότι τα φαινόμενα σχολικής βίας είναι λιγότερα και χαμηλότερης, θα έλεγα, ένας έντασης από αυτή που πολλές φορές δημιουργείται από τις διάφορες μεταδόσεις τηλεοπτικές ή δημοσιεύματα. Είχαμε την περίπτωση στα Γιάννη, να θυμάστε παλιά. Ένα-δύο τέτοια να υπάρχουν όμως, να μου πείτε, δημιουργούν μια εικόνα στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλης σχολικής έξασης, της σχολικής βίας. Είναι αλήθεια όμως, θέλω να το πω, ότι τα φαινόμενα της σχολικής βίας, που επαναλαμβάνω είναι χαμηλής έντασης, και αυτό ευτυχώς, στον καιρό της κρίσης ενισχύονται. Διότι στο σχολείο μπαίνουν τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες της κρίσης, στις οικογένειες, στις προσωπικές σχέσεις κλπ. Και όντως σωστά θα πει κάποιος, χρειαζόμαστε ειδικό προσωπικό κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι από την έρευνα που έχει γίνει, τα περισσότερα φαινόμενα σχολικής βίας σχετίζονται με ζητήματα ρατσιστικών συμπεριφορών, υπόρρητων ή και δηλωμένων ρατσιστικών συμπεριφορών στα σχολεία μέσα. Και εκεί χρειάζεται μια προσπάθεια όχι των ειδικών, αλλά όλου του σχολείου να εντάσσουν τα παιδιά και να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Και το ρόλο της οικογένειας και όλα αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Εκλεγήκατε πάρα πολύ ψηλά, θριαβεύσατε. Στη δεύτερη θέση. Τέσσερις ψήφους διαφορά. Από τον κύριο Τσακαλώτο. Πρωτιά τώρα είναι αυτό. Ναι. Τι συμβολίζει πολιτικά, κύριε Φίλη, πέρα από μια προσωπική επιτυχία, έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο και αναφορικά με τα εσωκομματικά και αναφορικά με τους συμβολισμούς και το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε η πολιτική σας διαδρομή και η πολιτική σας τάση στο Υπουργείο Παιδείας προς το Σώμα των Συνέδρων. Εσείς τι αξιολογείτε πιο σημαντικό? Καταρχήν να σας πω ότι το συνέδριο δεν είναι ένας άνθρωπος, ούτε δύο άνθρωποι. Είναι σώμα. Δεν είναι ο πρώτος και ο δεύτερος στις ψηφοφορίες. Καλά, και επειδή είσαστε εσείς εδώ τώρα. Να σας απαντώ, το καταλαβαίνω. Ναι, μιλάμε για εσάς. Είναι ένα σώμα 2.800 ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι επί τρεις μέρες έφεραν ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίζει να δώσει τη μάχη για να κερδίσει προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία διότι τα προβλήματα είναι μεγάλα, διότι οι αναμονές του κόσμου είναι σημαντικές και οι προσδοκίες, αλλά ταυτοχρόνως η μόνη λύση, το τονίζω, η μόνη λύση, η μόνη δυνατότητα είναι να αγωνιστούμε στην προοπτική που ως κυβέρνηση έχουμε χαράξει, που είναι μια πολιτική διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα επίλυσης προβλημάτων. Κύριε Φίλη, όμως, θέλω να έρθω με συγκεκριμένα σε εσάς. Και πιο συγκεκριμένα τώρα. Υπήρξε μια σύγκρουση δικιά σας με την Εκκλησία. Εγώ δεν είδα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν να σας υπερασπιστούν ανοιχτά. Όμως, όπως φαίνεται,
αυτό υπήρχε. Ναι, ναι. Επικρότησαν την πολιτική σας μέσα από αυτή την ψηφοφορία, φάνηκε αυτό. Ο κόσμος προφανώς ψηφίζει, όταν ψηφίζει πρόσωπα, επιβραβεύοντας ή αποδοκιμάζοντας ορισμένες πολιτικές συμπεριφορές. Στο Υπουργείο Παιδείας, το τελευταίο διάστημα, έχουμε, θα λέγαμε, πολλές αφορμές θετικής επιδοκιμασίας. Η πρώτη ήταν η μάχη που δώσαμε για να ανοίξουν τα σχολεία από την πρώτη μέρα με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα βιβλία. Αυτό είναι μια μάχη σε συνθήκες κρίσης μεγάλης, όπως έχει σημαίνει η χώρα μας, μια μάχη μετά από 30 χρόνια που βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Το κατάλαβαν όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και δείχνει ότι για να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της εκπαίδευσης και των παιδιών, πρέπει καταρχήν να έχει μια καλή διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων. Το δεύτερο, δώσαμε μια μάχη για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που δεν αφορούν αυτούς μόνο, αλλά αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία. Και αυτό το κατάλαβαν οι άνθρωποι. Ότι ήταν μια μάχη, επαναλαμβάνω, για την ποιότητα της εκπαίδευσης και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, κάναμε... Έχει κλείσει αυτό το μέτωπο παρεπιπτόντως τώρα. Η Βουλή έχει ψηφίσει. Επίσης, δώσαμε μια μάχη αλλαγών στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, τα ξέρουν οι οικογένειες, όχι εξαιρετικό κέντρο το γυμνάσιο, όχι 7 ώρα που κουράζαν τα παιδιά κάθε μέρα τα δημοτικά σχολεία, η νέα μορφή του ολοήμερου και του νηπιαγωγείου, όλα αυτά εκτιμώνται. Έγιναν κάποιες απλές αλλαγές, να το πω εγώ, αλλά έγιναν. Γίνανε ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές που δεν έχουν κόστος οικονομικό. Ναι. Είναι η αλήθεια. Να, πολλοί λένε λοιπόν ότι ο Φίλης έχει αποκτήσει αυτή την πολιτική υπεραξία επειδή ασκεί μια πολιτική που κρατάει το νήμα, το αξιακό και το ιδεολογικό της αριστεράς χωρίς να ενοχλείται από τους θεσμούς. Ότι δεν σας πιέζουν οι θεσμοί, δεν έχετε άμεση λάτρα κάθε μέρα. Οπότε μπορείτε πραγματικά να. Ναι. Υπάρχουν πιέσεις στους θεσμούς. Δεν θέλω να αποδείχνω την αποκλειστικότητα των προοδευτικών αξιών στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, να είμαι σαφής. Έχω τη δική μου πολιτική διαδρομή βεβαίως. Όλοι, επαναλαμβάνω, έχουν τη δική τους πολιτική διαδρομή, αλλά κάτι θέλω να την επισημάνω. Οι σύνεδροι ψηφίσαν και βγάλαν ψηλά στην πρώτη πεντάδα, θυμάμαι καλά, δύο υπουργούς οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό που λέμε την κοινωνική πολιτική. Τον κύριο Ξανθό, θα πει. Τον κύριο Ξανθό της υγείας και εμένα της παιδείας. Και αυτό, πέρα από την έκφραση επιδοκιμασίας και εμπιστοσύνης, είναι νομίζω ένα μήνυμα προς όλους μας και προς την κυβέρνηση. Αυτό που λέμε ότι η ραγοκαλιά της πολιτικής μας είναι η κοινωνική πολιτική, η ανασύσταση του κοινωνικού κράτους, να γίνει πράξη. Εκεί θέλω να μείνω. Τα θέματα της Εκκλησίας, στα οποία έχουν αναφερθεί, και αυτά διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στους προγραμματισμούς των συνέδρων. Προφανές είναι ότι χωρίς να θέλουμε να έχουμε καμία επιθετικότητα απέναντι στην Εκκλησία, θέλουμε να προσδιορίσουμε τα όρια αυτό που ονομάζουμε κοσμικό δημοκρατικό σχολείο και ουδετερόθρησκο κράτος. Είναι στοιχεία της επικείμενης συνταγματικής εκκλησίας. Τώρα λένε ότι έχετε υποχωρήσει, αν μου επιτρέψει, Μαρινέλα, στο θέμα των θρησκευτικών. Έχετε υποχωρήσει. Όχι, είναι δημόσιες δεσμεύσεις από όλες τις πλευρές. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο που το άκουσα χτες που είπατε σε μια συνέντευξή σας, ότι φαίνεται από τις ψήφους των συνέδρων ότι είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στο διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, έστω να ανοίξει τη συζήτηση. Μα η συζήτηση έχει ξεκινήσει και τα βήματα έχει σημασία να προσδιοριστούν. Γιατί μερικές φορές πετάμε συνθήματα. Δεν έχει σημασία τα συνθήματα. Χωρισμός, μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Σε ποια φάση, με ποιες συνενέσεις, χωρίς να διχάζουμε τον κόσμο. Με ποιες επιδίωξεις συνενέσεων. Απλώς, κύριε Φίλη, βλέπω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Εσείς κάνατε μία κίνηση αυτό με τα θρησκευτικά, που ουσιαστικά τι κάνατε? Μένουν τα ίδια βιβλία, ώσπου να γίνει διάλογος με την Εκκλησία. Αλλάζουμε τα προγράμματα. Ναι. Και αλλάζει το πρόγραμμα, όπως είπατε εσείς. Και έγινε χαμός. Σας το έλεγα και την προηγούμενη φορά ότι στον ανασχηματισμό το δικό σας το κεφάλι ήταν πρώτο για αλλαγή. Μόνο που, η ιστορία της Σαλόμης δεν επαναλαμβάνεται, ξέρετε, κάθε μέρα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, πάμε λίγο να πάμε στο διαχωρισμό. Είναι ένα τεράστιο βήμα. Συνέδριο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι έτοιμη και η κοινωνία και εσείς να το. Επαναλαμβάνω, βήματα ανοίξετε. Θα κάνουμε. Όχι το όλον, βήματα. Και θα τα συζητήσουμε με συνένεση τα βήματα αυτά ευρύτερα μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιοι που μιλούν με κάποιοι από την Εκκλησία που μιλούν με κάποιους από εσάς για τα επόμενα βήματα? Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανοίξει το θέμα. Μόλις ανοίξει. Ποιος θα το ανοίξει? Θα ανοιχτεί μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά μόνο. Και δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Αφορά και φορολογικά. Είναι γενικότερο θέμα. Το θέμα της περιουσίας, τα οικονομικά βεβαίως. Πολύ σοβαρά ζητήματα και συμβολικά ζητήματα. Θέλω να σας πω ότι αν κάτι επιβεβαιώθηκε σε αυτό το συνέδριο επίσης, είναι η πολιτική αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος της αριστεράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρώτον,
υπουργοί οι οποίοι είχαν τεθεί στο στόχαστρο μιας επίθεσης που έχω ονομάσει ως δολοφονία χαρακτήρων, με συκοφαντικές επιθέσεις από κέντρα στην Ελλάδα, επιδοκιμάστηκαν. Υπήρξε μια αντίσταση του κόσμου της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικοί οι οποίοι είχαν τεθεί στο στόχαστρο μνημονιακών κέντρων εντός και εκτός της χώρας, επιδοκιμάστηκαν. Και αυτό δείχνει, επαναλαμβάνω, ότι τις αποφάσεις στο κόμμα και στην κυβέρνηση τις παίρνουμε εμείς εδώ και δεν έχουμε επιρροές από άλλα κέντρα εξωθεσμικά. Καλά, εκτός αν έχει να κάνει με τα οικονομικά. Και αυτό γίνεται με καθαρό τρόπο, όχι με παρασκηνιακό και υπόγειο τρόπο. Ωραία, πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε λίγο, κύριε Υπουργέ, στα του οίκου σας, κυρίως πολιτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου που έχετε να πάρετε. Ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της εισαγωγής στα ΑΕ και τα ΤΕΗ. Είχε ανοίξει μια κουβέντα για ελεύθερη εισαγωγή. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι θα ισχύσει μάλλον και τι δεν θα ισχύσει. Και από πότε. Εμείς αποφύγαμε να κάνουμε συζήτηση που εστιάζει σε αυτά που υπάρχει ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, αλλά κυρίως υπάρχει ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Είναι ανάποδη η συζήτηση αυτή. Αν δεν αλλάξουμε την εκπαίδευση, με ένα πρόγραμμα στη μέση εκπαίδευση, τι λύκειο θέλουμε, πώς θα λειτουργεί το λύκειο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τι λύκειο θέλετε. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν εξαντλείται σε 5 λεπτά τηλεοπτικού διαλόγου. Αν θέλετε, προκαλέστε έναν διάλογο από την ΕΡΤ, διότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αναβαθμίζεται το λύκειο και πώς πάβει να είναι ένας νεκρός τόπος για τα παιδιά, όπως είναι η τρίτη λυκείου σήμερα, πώς θα φέρουμε την ευθύνη επιλογής για τα πανεπιστήμια από τα φροντιστήρια που είναι εκτός των λυκείων στο λύκειο, εκεί, και πώς θα αναβαθμίσουμε το περιεχόμενο αυτών των τάξεων. Ωραία, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που θέλει πολύ χρόνο και δεν βιαζόμαστε. Και για να εφαρμοστεί ακόμα θέλει, περισσότερο. Όμως, επειδή πάλι. Άρα, πρακτικά, το 17 πώς θα γίνει, εισαγωγή. Όπως και πέρσι. Και το 18 όπως και πέρσι. Έληξε. Δεν βιαζόμαστε ότι το 17 και το 18 θα αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής. Αλλά δεν σημαίνει ότι το παίρνετε πίσω κολοτούμπα που λένε κάποια έντυπα. Υπάρχει σήμερα ένα στάδιο. Ότι κάνετε κολοτούμπα και παίρνετε πίσω. Δεν είναι εύκολο να κάνω κολοτούμπα προσωπικά, κυρία. Για συνόμαστε τώρα, έτσι. Ούτε το πολιτικό μου προφίλ είναι τέτοιο να λέω και να ξελέω. Εγώ είπα θα κάνουμε διάλογο με θέσεις από πολλές πλευρές, ήδη έχει αρχίσει αυτή τη συζήτηση. Στη Μορφωτική Επιτροπή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα γίνει αυτός ο διάλογος για αρκετούς μήνες και θα καταλήξουμε σε ένα πόεσμο που θα δεσμεύει ως κυβέρνηση. Θα επιδιώξετε ευρύτερες ειρενέσεις για να είναι βιώσιμο είναι το νέο σύστημα. Μα εγώ φεύγω αύριο από υπουργός. Έρχεται να σα ξαναφεύγει κι ο άλλος. Φεύγει μια κυβέρνηση. Θα παίζουμε με το θέμα. Αυτό γίνεται μέχρι τώρα στη χώρα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την Επιτροπή Διαλόγου για το πώς θα μπορούσε να γίνει εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε φέρει εμείς και τον κύριο Λιάκο εδώ πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει. Όχι ότι μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, και ο ίδιος μας είπε ότι αυτό θέλει συζήτηση, χρόνο. Ο κύριος Λιάκος μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς έχουν δουλέψει και έχουν αποδείξει ότι όταν δουλεύει κανείς διατυπώνει απόψεις αρκετά ενδιαφέρουσες. Από εκεί πρέπει να δούμε οι ενδιαφέρουσες απόψεις πώς γίνονται πραγματικότητα. Αλλά είναι σε αυτά που θέλετε να γίνουν κάποια στιγμή, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το βασικό που λέμε είναι ότι το σημερινό σχολείο δεν είναι καλό, δεν μας ικανοποιεί, όσες και μικροβελτιώσεις και αν γίνουν. Ο σημερινός τρόπος που τα παιδιά μπαίνουν στα πανεπιστήμια δεν είναι σωστός. Είδατε τα αποτελέσματα το Σεπτέμβριο, που δείχνουν ότι φτάσει στο όριο αυτός ο τρόπος εισαγωγής. Άρα, με τούτο. Τούτου δεδομένου, αν το συμφωνήσουμε, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο τρόπος του νέου λυκείου και του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση επί του περιεχομένου αυτού. Ωραία. Στο νέο λύκειο του χρόνου, τι θα γίνει, γιατί τα παιδιά περιμένουν ότι ίσως γίνουν κάποιες αλλαγές, να ξέρουν και οι γονείς. Του χρόνου θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο λύκειο, όπως έγιναν στο γυμνάσιο. Θα γίνουν και θα ανακοινωθούν εγκαίρως την ώρα τους. Βεβαίως και θα γίνουν. Όχι στις εξετάσεις, στο λύκειο. Το περιεχόμενο, με αυτό είναι η βάση του σχολείου. Το μάθημα δεν είναι οι εξετάσεις. Όπως εξετάσεις είναι παρεπόμενο θέμα. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν τα βιβλία. Λέμε ότι αναλυτικό πρόγραμμα, η δομή της. Ναι. Θα αλλάξουν όλα τα βιβλία. Γιατί είδαμε ότι για να αλλάξουν τα βιβλία χρειάζονται δεκαετίες. Μπορούν να αλλάξουν και τα βιβλία όπου αυτό είναι δυνατό. Μπορούν να φτιαχτεί ο φάκελος του μαθήματος, που είναι κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο για κάθε μάθημα. Μπορούν να γίνουν επιμορφώσεις καθηγητών, που είναι το κρίσιμο θέμα για την αλλαγή στο σχολείο, η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πολλά μπορούν να γίνουν.
και θα είμαστε σύντομα σε θέση να τα προγραμματίσουμε και να τα ανακοινώσουμε. Θεσμοί παράλληλη στήριξη, όπως είναι τα περιβαλλοντικά, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αυτά θα ενισχυθούν. Βεβαίως. Όπως επίσης και. Γιατί γίνεται πολύ σημαντική δουλειά Υπουργέ σε αυτά τα κέντρα. Βεβαίως και γίνεται σημαντική δουλειά στα κέντρα περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όπως επίσης και στην ενισχυτική διδασκαλία, η οποία φέτος θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Μάλιστα, και να κλείσουμε. Διότι είναι ένα αντισταθμιστικό, μια αντισταθμιστική εκπαίδευση, κυρίως για παιδιά από φτωχότερες οικογένειες, ναι, που δεν πάμε σε φροντιστήρια. Και τα τμήματα ένταξης πρέπει Τα τμήματα ένταξης ξεκίνησαν ήδη. Ναι. Τα προσφυγόπουλα πηγαίνουν τμηματικά στα σχολεία, σε τμήματα απογευματινά. Αυτό πολλαπλασιάζεται. Πέρα από τα προσφυγόπουλα, μου λένε και φίλοι εκπαιδευτικοί ότι έχουν αυξηθεί παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι. Στα σχολεία, ειδικά του λεκανοπαιδίου, πολλά. Όχι ειδικά στο λεκανοπαιδίο, σε όλη την Ελλάδα. Ίσως επειδή είναι πιο πυκνό το δείγμα. Μία προσοχή. Προσοχή. Βεβαίως υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που είναι διαφορετικό πράγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βεβαίως το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και τις έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. 9.000 εκπαιδευτικοί αναπληρωτές έχουν προληφθεί φέτος για την ειδική αγωγή. Αυτό είναι σαφές. Λειτουργούν τα σχολεία που δεν λειτουργούσαν πριν το Δεκέμβριο άλλες χρονιές. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μια τάση να κατασκευάζουμε εισαγωγικά αναπηρία. Με ευκολία δηλαδή να ονομάζουμε κάποια ειδική μαθησιακή ανάγκη ως αναπηρία. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το χρέος. Γιατί και εσείς λέτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευθυνθεί και μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό, κύριε Φίλη? Και αν δεν γίνει, τι θα σημαίνει αν δεν για γίνει, την κυβέρνηση? Κυρίως αυτό. Κοιτάξτε, δεν το λέει η κυβέρνηση, ούτε εγώ προσωπικά. Το λέει η συμφωνία με τους θεσμούς. Έχουμε αναλάβει να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία στις ορισμένες πτυχές είναι σκληρά, το ξέρουμε. Έχουν κόστος, το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει ως αντιστάθμισμα που μπορεί να βοηθήσει στο να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, το πρόγραμμα για τη ρύθμιση του χρέους. Σε τρία στάδια. Βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Έχουν δεσμευτεί επίσης να ανοίξουν τη συζήτηση από φέτος για το χρέος. Αλλά βλέπουμε ότι οι Γερμανοί έχουν άλλη άποψη. Και ταυτοχρόνως έχουν δεσμευτεί ότι παρεπόμενα αυτή η συζήτηση είναι και το άνοιγμα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την προσωπική του Αλλά το QE. Άρα υπάρχει ένα σύνολο θεμάτων τα οποία πρέπει να τεθούν για συζήτηση και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι διαφορετικά δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Βρούτση που έλεγε διάφορα πράγματα και τους άλλους και την κυρία Κανέλη. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι θέμα της χώρας. Εάν δεν υπάρξει ρύθμιση του χρέους με προοπτική, αν δεν ανοίξει η κάνουλα της χρηματοδότησης. Εδώ το ξέρουν όλοι αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα γίνει χώρας, έξω. Αν πατήσει πόδι πάλι ο Σέμπλε. Θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Εάν το θέμα δεν ανοίξει για συζήτηση τώρα και περιμένουμε τις εξελίξεις των εκλογών στη Γαλλία, στην Ολλανδία, το δημοψήφισμα της Ιταλίας και το Σεπτέμβριο της Γερμανίας, θα πάμε του χρόνου τέτοια εποχή. Γι' αυτό τρέχουμε να κλείσουμε. Όχι, ναι, θεωρείτε παστησία. Αυτό που ρώτησε ο Χρήστος, θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Αν επιμείνουν οι Γερμανοί και σου λέει δεν τι εξελίξεις εννοείται. Τι εξελίξεις εννοείται πολιτικές, δηλαδή. Εσείς λέτε ότι η χώρα θα βρεθεί σε όχι αμέσως, πολύ δύσκολο δρόμο. Όχι αμέσως. Εκλογές, ας πούμε. Το λέμε από το όνομά. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν προσθέτουμε στα θέματα της οικονομικής βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουμε ένα παράγοντα που μπορεί να βυθίσει την οικονομία, που είναι η πολιτική αστάθεια. Γιατί υπάρχει πολιτική σταθερότητα, υπάρχει κυβέρνηση ψηφισμένη με ένα πρόγραμμα, αυτό υλοποιεί. Ωραία. Και δεν υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση για να υλοποιήσει κάποιο καλύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.